Πολλές φορές έχω πει ότι οι άνθρωποι ταυτίζουν την αγάπη με αδυναμία και το μίσος με δύναμη. Ο λόγος είναι γιατί μεγαλώνουμε έτσι. Όταν είμαστε αδύναμοι, χτυπημένοι, μαζεμένοι, παίρνουμε επιβράβευση και όταν πάμε να χαρούμε να είμαστε αυτός μας, να εκφραστούμε, επειδή κάποιοι προσπαθούν, συνήθως οι γονείς μας, να μας προστατεύσουν, προσπαθούν να επιβληθούν και αμέσως μη μιλάς με ξένους, μη χαρείς, μη φωνάζεις, κράτα τη φωνή σου χαμηλά κτλ. Κτλ. Και έτσι έχεις ταυτίσει ότι όταν εσύ χαίρεσαι, πας να εξερευνήσεις κάτι, πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Όταν είσαι όμως άρρωστος και θες να αποφύγεις το σχολείο κτλ. Όλοι μαζεύονται, σε φροντίζουν κτλ. Κτλ. Και επειδή όλοι, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, το έχουν ταυτίσει έτσι το κεφάλι τους, υπάρχει επιβράβευση και στον κόσμο, στην κοινωνία έξω. Δηλαδή, τα έχετε ζήσει. Δεν χρειάζεται καν να τα πω. Τι είναι αγάπη, λοιπόν? Η αγάπη είναι η φύση σου, είναι η χαρά σου, είναι οποτεδήποτε είσαι ο εαυτός σου και χαίρεσαι και είσαι. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει χαρά. Και παίρνεις και δύναμη. Έχεις όρεξη να κάνεις και πράγματα. Οποτεδήποτε δεν είσαι, κρύβεσαι, φοβάσαι κτλ. Κτλ. Χάνεις δύναμη. Το μίσος λοιπόν δεν είναι cool, δεν είσαι γαμάτος ή γαμάτη. Με το να ζηλεύεις και να προσπαθείς να μειώσεις και να ρίξεις τους άλλους ανθρώπους, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μειώνεις και να ρίχνεις τον δικό σου εαυτό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το να μην τα παίρνεις όλα σοβαρά και να χαλαρώνεις και να εκφράζεσαι είναι αυτό που ψάχνεις, είναι η ελεύθερη έκφραση, είναι αυτό που αγαπάς, να χαίρεσαι, να είσαι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αγάπη είναι η αποδοχή. Βέβαια δεν είναι η αποδοχή που συνηθίζουν οι περισσότεροι. Α, τα αποδέχομαι όλα, άραγε σκύβω το κεφάλι, άραγε δεν λέω όχι, άραγε καμία σχέση. Αποδοχή σημαίνει ότι αν χρειαστεί να παλέψω, το αποδέχομαι. Αν χρειαστεί να υπερασπιστώ το δίκαιο μου, το αποδέχομαι. Το δέχομαι αυτό και κάνω δράση γι' αυτό. Είναι μια αγάπη δυναμική, μια αγάπη που έχει δράση μέσα, δεν είναι μια παθητική κατάσταση. Είναι μια πολύ πολύ ενεργητική κατάσταση, τόσο ενεργητική που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να εκφραστείς. Και αν η έκφρασή σου εμποδίζεται, θα υπερασπιστείς την έκφρασή σου και την έκφραση των άλλων αν χρειαστεί. Αυτό είναι αγάπη. Επιμένουμε πνευματικά αγάπη, 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 συγχώρεση, 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 διότι πάντα ο σκοπός είναι, δεν είναι σκοπός, δεν είναι στόχος, η φύση του μυαλού, η φύση σου είναι ελευθερία, ψάχνεις να είσαι ελεύθερος. Και ο λόγος που υπάρχει τόση επιμονή στην αγάπη είναι διότι είναι μια δύναμη που απελευθερώνει. Ο πόθος δένει, περιορίζει. Αυτές είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, δύο ενέργειες που κυριαρχούν στην ύπαρξη. Μία τάση να δέσεις και να σιγουρέψεις καταστάσεις και πράγματα, να ελέγξεις, να νεκρώσεις πράγματα. Και μία τάση να απελευθερωθείς, δηλαδή στιγμή που πάρεις αυτό που θες, αν πάρεις αυτό που θες, τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει, αν συμβεί, τότε κοιτάς για το επόμενο πράγμα να δέσεις, το επόμενο. Προσπαθείς να κάνεις κάτι δικό σου, μέρος της ομάδας σου, μέρος του εαυτού σου. Και
Το κάνεις πολύ σιγά, το κάνεις προσπαθώντας να έχεις πράγματα. Αν δεις ότι αυτό το δουλεύεις, δεν δουλεύει, τότε θα δοκιμάσεις να... Αντί να έχεις, θα προσπαθήσεις να κάνεις αυτό που έλεγα πριν για την έκφραση. Θες να κάνεις αυτό που σε χαροποιεί, θες να κάνεις αυτό που σε γεμίζει, να κάνεις αυτό που θέλεις. Αυτός είναι ο δεύτερος βαθμός. Ο τρίτος είναι ότι είσαι πια, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να κάνεις, απλά είσαι αγάπη, είσαι χαρούμενος, είσαι. Δεν είναι καν όλες αυτές οι ποιότητες που βάζω από πάνω από αυτό το είσαι, αυτό το είμαι, αυτό το είναι. Το εμποδίζουν και είναι το μυαλό που πάει να ορίσει κάτι και να κουνηθεί. Αν απλά σταματήσει, υπάρχει χαρά. Αν απλά δεν επέμβεις και το χαλάσεις, κάποια κατάκριση, κατηγοριοποίηση, μπορεί να είσαι ο εαυτός σου χαρούμενος και να κάνεις λογικά το επόμενο βήμα για τη βεβαίωση αυτού που σου αρέσει, που σε χαροποιεί πραγματικά, όχι επειδή σε σπρώχνει κάτι, όχι επειδή, όχι για αγάπη, αλλά από αγάπη. Είναι ένα πολύ κλασικό ρητό που λένε πολλοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν και θέλουν να έχουν γιατί δεν νιώθουν αγάπη μέσα τους, γιατί δεν νιώθουν χαρά, δεν νιώθουν γεμάτοι. Οπότε νομίζουν ότι θα νιώσουν αυτή την ικανοποίηση και την ολοκλήρωση όταν φτάσουν ή πάρουν ή κάνουν ή έχουν. Όλα είναι ψέμα, όλα αυτά είναι ψέματα. 100% ψέματα. Ολοκληρωτικά ψέματα και έχουμε χτίσει πολλά πράγματα πάνω σε αυτά ψέματα. Ότι όταν φτάσεις και είσαι κάπως και ταιριάξεις και είναι και μάλλον και δεν και όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είσαι χαρούμενος ανά πάσα στιγμή. Τώρα, και αυτό είναι πολύ κακό για τον τρόπο που λειτουργεί το καθεστώς και τον τρόπο που δομούμε τις κοινωνίες μας. Δεν συμφέρει κανέναν. Γιατί μετά τι θα πεις, ότι δεν μπορείς να πουλήσεις κάτι στον άλλο, δεν μπορείς να χειραγωγήσεις, δεν υπάρχει έλεγχος βασισμένος σε φόβο πλέον. Και αυτό είναι η ελευθερία. Και αυτό ψάχνουν όλοι. Και έτσι είναι. Αυτό είναι λοιπόν αγάπη, ανιδιοτελής αποδοχή. Αποδοχή είναι μια λάθος λέξη, βέβαια δεν έχω κάτι πιο κοντινό αυτή τη στιγμή. Του εαυτού, που μπορεί να γίνει μόνο στη στιγμή.